Ένα Γολγοθά ανεβαίνει η οικογένεια της 17χρονης Νικολέτας που αναζητά τις συνθήκες θανάτου του κοριτσιού της. Το ενδιαφέρον της οικογένειας και το δικό μου κατ' εντολήν της φυσικά είναι η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων υπό τους οποίες έλαβε χώρα αυτό το τραγικό περιστατικό. Της 17χρονης που βρέθηκε νεκρή κάτω από γέφυρα επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στη Σταλίδα. Του κοριτσιού με τις ευαισθησίες, του κοριτσιού που όπως όλα δείχνουν είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που βίωνε. Έχουμε ακόμα αστυνομική προανάκριση. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί δικογραφία. Δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας κανένα έγγραφο. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε οποιαδήποτε τοποθέτηση. Μιλώντας στην Κρήτη TV, η συνήγορος της οικογένειας μιλάει για την επιθυμία των γονιών του κοριτσιού να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της Νικολέτας. Με την αστυνομική, όπως εξηγεί, έρευνα να είναι σε εξέλιξη και την οικογένεια ακόμη να μην έχει λάβει ούτε καν την ιατροδικαστική έκθεση, όλοι θα πρέπει, όπως είπε, να είναι προσεκτικοί. Συμπληρώνοντας ότι τέτοιες περιπτώσεις δραματικές, κάθε άλλο θα έπρεπε παρά να γίνονται βορρά σε σχολιασμούς και αυθαίρετες κρίσεις. Δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας επίσημο πόρισμα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, επομένως ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Η κοινωνία δεν πρέπει πραγματικά τα ελλείμματά της να προσπαθεί μέσω ενός τραγικού γεγονότος να τα αναδείξει κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι και αυτό μια παθογένεια. Καταλαβαίνετε ότι η ουσία των πραγμάτων είναι αλλού. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ανάμεσα στα στοιχεία που λαμβάνει η αστυνομία, είναι και περιγραφές από ανθρώπους που ήξεραν ή είχαν αντιληφθεί δυσκολίες που βίωνε το παιδί, κάτι που ως δυσφορία είχε μεταφέρει η 17χρονη και στην οικογένειά της, η οποία σήμερα θέτει στο επίκεντρο όλα όσα το κορίτσι σε ανύποπτο χρόνο είχε μοιραστεί ή είχε αφήσει να εννοηθεί ότι την απασχολούν. Εννοείται δυσφορία από συμπεριφορές οι οποίες, ναι, έχω αυτήν την πληροφορία, επιτρέψτε μου να μην επεκταθώ. Το παιδί ήταν ένα πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί. Η οικογένεια προφανώς και αξιολογεί τώρα τα πάντα για ό,τι είχε λεχθεί, για ό,τι εισφέρεται ως πληροφορία, με πολύ προσοχή όμως. Με δεδομένο πάντως ότι δεν υπάρχει ακόμη τελικό πόρισμα για τις συνθήκες θανάτου της Νικολέτας, η κυρία Σπανάκη ζήτησε από όλους σοβαρότητα, σχολιάζοντας ότι επίσημη γνώση για τις συνθήκες θανάτου δεν είχε ούτε η Εκκλησία, που υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου απαγόρευσε στο παιδί να διαβαστεί όπως έπρεπε, λόγω του ότι έφυγε από τη ζωή, χωρίς πάντως επίσημο πόρισμα, από αυτοχειρία. Η Εκκλησία δεν γνώριζε καν το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας.